Ξεκινάμε. Επειδή ο άλλος είναι καθυστερημένος και δεν έρχεται στην ώρα του ποτέ. Εντάξει. Μία φορά έχει ένα σημαντικό τηλεφώνημα. Τι σημαντικό τηλεφώνημα μπορεί να έχει ο Στέργιος, παιδιά, κατάλαβα. Σημαντικό τηλεφώνημα είναι για το μέλλον. Για το μέλλον. Τι, την Άση Μπίλιο πήρε. Το δικό του μέλλον. Το δικό του μέλλον. Ναι, το δικό του θα πει η Άση. Η οποία είναι εκπληκτική, ξέρεις. Μια φορά όταν ήμουν στον Όμιλο Λαμπράκη, δεν έχει τι να γράψω. Ναι. Και τότε το μυαλό δούλευε, δεν είναι σαν τη δικιά σας τη γενιά. Ναι, ναι, έπρεπε να γράψω. Ναι. Ωραία. Και διαπιστώνω ότι πριν από ένα πάω Κρεκοτέλης και οι τέσσερις που θα παίξουν στην άμυνα είναι ηχθείς. Σημαντικό, ναι. Ναι. Και γιατί έβλεπα στατιστικά. Και παίρνω την Άση τηλέφωνο, λέω: ρε Σιάση, δουλεύουμε στον Όμιλο Λαμπράκη, λέω. Και δύο να μου συμβαίνει αυτό το περιστατικό, μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση. Μου λέει: εννοείται, αγόρι μου, λέει, στείλε μου το mail. Και μου έγραψε 750 λέξεις ανάλυση για τη φάση σε τι φάση είναι ηχθείς. Βγήκε μετά, εντάξει. Μια χαρά θέμα. 750 λέξεις, μια σελίδα. Άρα δεν χρειάστηκε εσύ, Σταύρο, γιατί εσύ το έγραψε. Και μικρόφωνο μπροστά μου, μια χαρά. Ναι, εννοώ ότι με εξυπηρέτησε άψογα. Τι είπε? Με μικρόφωνο μπροστά μου, μια χαρά. Ένα χειροκρότημα για το Στέργιο. Είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, ας μην κάνουμε χαβαλέ άλλο, έχουμε σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε άλλωστε. Πρώτο μισάωρο είναι. Είναι ελεύθερο το θέμα. Μισάωρο. Μισάωρο, λέγω. Τέταρτο είναι βασικά, γιατί τα παιδιά τα προηγούμενα είναι λίγο καθυστερημένα. Αργούνε. Τέταρτο. Να σου πω, αν ήσουν ασλαμάς, θα αυτοκτονούσες κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Όχι. Θα υπάρχουν και καλές μέρες, φαντάζομαι. Φαντάζεσαι, η φαντασία σου ξεφεύγει. Πώς ζεις κάθε μέρα, ξυπνάς ρε αγόρι μου και πας στην τουαλέτα αν έχεις. Ωραία, και βλέπεις τον καθρέφτη που προφανώς φτάνεις, είσαι ένα μέσο ύψος. Δεν είσαι ξέρω εγώ και ο Αλέν Ζηρές. Εντάξει, ναι. Δηλαδή αγάπη μου άρεσε σηκώνεις στις μύτες. Για να φτάνεις τον καθρέφτη, φτάνεις. Διαφορώ. Ναι. Μην μπαίνεις Μάριε, μην μπαίνεις. Ήσουν, οι δύο ώρες ήσουν εδώ. Ωραία. Δεν λες, όχι ρε. Όπως στο παράκι, στον ήλιο, αν θυμάσαι, μπαίνω μια φορά, λέω παιδιά, δεν είχε ξενιτά, νωρίς απόγευμα ακόμη. Λέω ποιος παίζει DJ, με ποιος αρθεί. Λέει δεν βλέπεις, λέει κάτω. Ήταν κοντός. Λέω τι να πω, έχουμε βάλει τελάρο μπύρα, στον κοντός ο Δημήτρης. Έπαιζε προχθές εκεί που ήμουν. Δεν αυτοκτονεί λοιπόν, για κακή μας τύχη. Είναι μια λύση, πάντως είναι μια επιλογή, αν μπορεί. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε κανονίσει συνεντεύξεις. Όχι με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία όταν κανονίζουμε συνεντεύξεις με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αδυνατεί να τις υλοποιήσει. Δεν μπορεί να ελέγξει τους παίκτες της που ενώχουν συμβόλαια και υπογράφουν ότι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν την επικοινωνιακή. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν, μάλλον κάτι γίνεται. Καλά, δεν μπορούν να συνεννοηθούν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν πειράζει. Ωραία. Και οι παίκτες δεν είναι και πολύ τσακάλια σε τέτοια θέματα. Είναι λίγο αργή, είναι δεν πειράζει. Είναι πολλές θεραπείες, Σταύρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι θεραπείες. Θεραπεία. Ναι, εγκεφαλογράφημα να γίνεται μόνο. Θεραπεία εγκεφάλου. Ωραία, για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Θα συνεννοηθούμε κάποτε και με την ΠΑΕ, βέβαια, η οποία μας χρωστάει δύο συνεντεύξεις. Απλά επειδή δεν πιέζουμε και δεν απειλούμε, δεν το σέβεται αυτό. Απειλούμε από εδώ και πέρα. Ξεκάθαρα. Περνάμε στην επίθεση. Αν δεν μπορούν τα παιδιά να παραιτηθούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να ευχαριστήσουμε και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το ωραίο δώρο Κολοτούμπα. Για το ωραίο δώρο. Ωραίο δώρο. Ωραίο δώρο που μας έστειλε. Άσχετο βέβαια με το γραφείο επικοινωνίας. Στην οικογένεια του Λίμπερο. Ναι. Στην οικογένεια του Λίμπερο, το οποίο θα ψηλιστεί και θα πάρει σπίτι μου. Κάπως. Ναι. Όποιος θέλει να το πάρει, το μεταφέρει. Α, 10 ευρώ που το μεταφέρει σπίτι μου είναι λίγο βαρύ. Μόνο 10 ευρώ. Ολόκληρο πράγμα είναι. 10 αυτό. Λεπτά δουλειά είναι, δηλαδή πόσο να δώσω. 10 δεν είναι, Σταύρο. Πώς θα το κουβαλήσει αυτό το πράγμα στον νόμο να διασκίζεις. Στο φέρνω εγώ με 50. Αγάπη πρώτα απ' όλα, μάλλον αυτό θα σε φέρει και θα πάρει αυτό τα 50. Ωραία. Αλλά δεν είναι τόσο βαρύ, ρε. Ωραία, στο φέρνω με 50. Τι 50, 20. 50. Θα γίνω και ρε ζήτησε δρόμο, ρε κάτσε, δεν πρέπει να σε κουβαλάω. 20. Θα γίνω και ρε ζήτησε δρόμο. Θα πας μοχτά, δεν θα πάτσε μισκή. Είναι 50 και για την κούραση και για το ρεζίμ που θα γίνω, όχι. Θα μπεις. Θα τρυπήσουμε να πάει πιο κάτω. Εγώ Σταύρο με 20 ευρώ, αγάπη, πάρτε. Δεν πείθαμε. Δεν δουλειά. Δεν αλλάζω. Θα γίνω και ρεζίλη και στον δρόμο. Και θα είναι και κούραση γιατί είναι πιο μεγάλο από μένα αυτό το πράγμα. Άμα δεν το συσκευάζει και το έχει να βλέπει ο κόσμο τι κουβαλά. Θα σε βοηθήσει. Θα γίνει το θέμα τη ημέρα. Όχι, όχι, όχι. Θα λέει πόσο τυχερή είναι αυτή η κοπέλα που έχει αυτό το πράγμα. Θα το πάρουν ρε με το δουν αυτό. Όχι, ρε. Θα το πάρουν μάλλον. Πιο πιθανό είναι. Εντάξει, θα δώσω και 20 λεπτά, 20 ευρώ σα συγκριτά. 40. Τέλο πάντων. Είναι πολύ ωραίο. Φτάνει ο χαβαλέ, α μιλήσουμε λίγο για τον Αλέξη Κούγια.
το σοβαρό θέμα της επικαιρότητας. Περνάει δράμα ρε ο άνθρωπος. Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Να σου πω κάτι, βάζει το ωραίο το κουστούμι. Ναι. Περιποιημένος. Εντάξει. Πάντα, συντρίχα. Αποφασισμένος. Στον προάβλιο χώρο κάνει και μια χειραψία με κάποιον που τον περιμένει, κάποιο δικό του. Δικό του, είναι δικηγόρο. Ναι, ναι. Όχι δικηγόρο, δεν είναι αναγνωρίζει ω δικηγόρο. Ένα άνθρωπο τον περιμένει. Ναι. Μπαίνει μέσα λοιπόν στα γραφεία τη ΚΕΔ. Στα γραφεία τη ΕΠΟ που περιέχουν μέσα τα γραφεία τη ΚΕΔ. Και θέλει το μέλλον Περέιρα. Ναι. Και το λέει η κοπέλα, δεν έχει ραντεβού. Η κοπέλα είναι 60 χρονών, αλλά το ξεπερνάμε και αυτό. Εντάξει, παιδί μου. Ήρθε αγόρι μου. Περιμένετε λίγο να κάνω μια οικονομική συναλλαγή. Οικονομική συναλλαγή, ναι. Τον περιμένει λοιπόν η κοπέλα. Η γραμματέα του Μέλλον Περέιρα. Και του λέει: δεν μπορείτε να πείτε, δεν έχετε ραντεβού. Ζητάς ραντεβού από τον Αλέξη Κούγια. Και λέει απολύτως ανθρώπινα ο Αλέξης Κούγιας, αυτοκράτορας είναι ο Περέιρα. Και το ανταπατάει η κοπέλα: δεν είναι αυτοκράτορας, αλλά αφού δεν έχετε ραντεβού, δεν μπορείτε να πείτε. Εσείς λέει: δέχεστε κόσμο χωρίς ραντεβού. Λέει: δέχομαι. Δεν έχω. Ναι, αλλά ο Περέιρα δεν δέχεται. Και πηγαίνει, αφήνει τα δελτία σε ένα γραφείο. Με ένα ωραίο τρόπο. Σε ένα άλλο γραφείο. Σε ένα τυχαίο γραφείο, βασικά. Και φεύγει. Τα πετάει έτσι ωραία. Τα πετάει ωραία. Και αν τα χαρτιά τα αυτά, τα έγγραφα όλα, τα δελτία τέλος πάντων χαθούν, τι γίνεται. Αν χαθούν, υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύεις χάνονται εύκολα. Εγώ θα τα έκανα. Και θα έλεγα ότι τα πήρε η καθαρίστρια. Πω από την καθαρίστρια. Δεν ήξερε τι έχει μέσα. Και θα έχουν καμιά 10 καθαρίστριες εκεί, άντε να βρεις ποια ήταν τώρα. Ποια καθάρισε εκείνη την ώρα. Κύριε Κούγια, τα πήρε καθαρίστρια. Δεν έπρεπε και πέρα να τα αφήσετε. Ας προσέχατε που τα ρίχνατε. Βρήκε ένα γραφείο, τα πέταξε, ρε φίλε. Δηλαδή, αν χαθούνε. Ο οποίος είναι στο πλάνο μέσα. Γιατί, τέλος πάντων. Εσύ τα έχανες, τα δελτία αυτά. Ξέρω κάποιους που τα χάσανε, Στέργιο. Και ψάχναν τον οδηγό. Μπορεί να έρθει ο Χρήστατος να μας πει την εμπειρία του από εκείνη τη μέρα. Νομίζω δεν ήταν δημοσιογράφος ακόμη. Δεν πρέπει να είχε μπει στο. 1997, ε. Ναι. Εκεί οριακά είναι. Γιατί όποτε σκεφτόταν η δημοσιογραφία να ανοίξει την αγκαλιά της, να τον να το μαζέψει. Το μαζέψει και αυτόν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος του επεισοδίου το χθεσινό. Ναι. Με την ατάκα ξεχωρίζει αυτοκράτορας είναι Περέιρα. Ναι. Αυτοκράτορας είναι. Ναι. Έτσι να δεν ξέρετε. Λοιπόν, ναι. Μετά είχαμε το ΔΣ της ΠΑΕΑ, δηλαδή. Αυτό το ΔΣ που το ξέρεις εσύ. Έτσι σίγουρα, αν πούμε στο site της ΠΑΕ. Θα έχει διάφορα ονόματα. Πιστεύεις υπάρχει ΔΣ, ΠΑΕ ΑΕΛ. Ότι αν είναι κανονικοί άνθρωποι, είναι ρομπότ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο, ανδροειδές. Ή... Αυτό που μπαίνει μια σελίδα και λέει δεν είμαι ρομπότ. Βρες τα πέντε αυτοκίνητα. Πατάς. Η ΠΑΕ ΑΕΛ. Και διαφωνεί η ΠΑΕ ΑΕΛ, δηλαδή ο Κούγιας, με τον Κούγια και λέει ότι δεν γίνεται να αφήσουμε τα δελτία. Αλλά σας παρακαλούμε να μείνετε στην ομάδα για να την οδηγήσετε σε στιγμές δόξας. Και ανταπαντάει σήμερα ο Αλέξης Κούγιας. Σέβομαι την απόφαση του ΔΣ, δηλαδή τη δική μου. Όμως εδώ θα κάνω για να μιλήσω πρώτα με τον Δήμαρχο Λάρισας. Τώρα πήγαμε στον Δήμαρχο. Έχουμε εκλογές το πλάκα, ξύπνα. Σε 4 μήνες έχουμε εκλογές, 5. Η αγάπη ψάχνει το ΔΣ. Πιστεύω στο site της ΑΕΛ δεν υπάρχει ενότητα ΔΣ by ΑΕΛ. Δεν υπάρχει. Στο site της ΑΕΛ έχει προσωπική δήλωση κύριο Κούγια. Προσωπική δήλωση κύριο Κούγια. Ανακοίνωση, ανακοίνωση. Αυτό είναι. Προπόνηση κάναν αυτή. Δεν κάναν. Όταν ψάχναμε την αποστολή το Σάββατο, πάλι έτσι ήταν. Μπες λίγο, δεν έχει ΔΣ. Ήταν 4 προσωπικές δηλώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Χορηγή, στατιστικά, βαθμολογία. Ειδήσεις... Χορηγή, πάντα λίγο χορηγό να μην ψωνίσουμε τίποτα ποτέ από αυτού. Ωραία. Ωραία, δεν ξαναπαίρνουμε από εδώ. Δεν είναι. Καφές από εκεί κόβεται. Κόβεται ο καφές, ήδη πήρα από άλλον. Ωραία, ναι. Πήρα από άλλον ξεκάθαρα. Ανταγωνιστή κιόλας, ναι. Ναι, ανταγωνιστή. Εδώ έχω λίγο θέμα. Τι είναι αυτό. Είναι καλό. Τι είναι αυτό. Χυμούσε γάλατα κτλ. Δεν είναι αυτό, βρε. Άλλο λόγο. Άλλο, εντάξει. Τι είδες, δεν ζούμε. Δεν είναι αυτό. Κανένα πρόβλημα. Μαμά, είναι η σοκολάτα όμως. Δεν τρώμε έτσι κι αλλιώς. Δεν τρώμε σοκολάτα, είμαι σε τριγράμμωση. Σας βλέπω. Ναι. Ωραία, κόβουμε όλους τους χορηγούς. Εκείνο το νερό κάτω είναι καλό, αλλά δεν θα ξαναπιούμε. Καλύτερα λάσπη. Πού το βρίσκεις το νερό αυτό, για το ξυμπόλι μας. Είναι, έχει βραβευτεί κιόλας. Έχει σε γκουρμέ εστιατόρια που δεν περνάς ούτε απ' έξω, γιατί μια φορά που πήγες έφτισες το ορεκτικό μπροστά στα μάτια του σεφ, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά, αντί του Ασλαμά. Εντάξει. Ωραία.
Ο τύπος πήγαμε σε κουρμέ στην Ολλανδία και έφτισε το ορεκτικό. Κάνει ένα στον κήπο. Το σάπιο κουνάβι 8 ημερών, δηλαδή το οριμασμένο σάπιο κουνάβι. Εντάξει, με ξεπέρασε αυτό το πράγμα. Εντάξει, το έφαγα και είναι τέτοια ιδέα, αλλά προσπαθώ να μην δείξω ωραία, αυτό το πράγμα, ότι είναι ιδέα. Το κατάπιζε, φίλε, πραγματικά. Και λέω σε αυτόν και στον Ερίκο. Ωραία, που όπου εκπληκτικό. Λέω θα το φάνε και αυτή, δεν μπορεί. Το χρώμα πήγε χρυσαφί όμως, ωραίο χρώμα. Ο Ερίκος τι έκανε. Ο Ερίκος είδε αυτό να. Αυτό τσίμπησε πρώτο. Τον είχαμε ένα 20 λεπτό. Εγώ να λέω φάτο. Ο Στάρος λέει τι ωραίο, εγώ το λέω είναι αηδία, αλλά φάτο να μας πεις την νόμη σου, δεν το φαγε, δεν τόλμησε. Ο Ερίκος είναι έμπειρος αυτά. Δεν περιμένει, είναι μουλοχτός. Τελευταία μέρα στην Ολλανδία. Προκόψαμε. Που από κάτι γιαγιάδες εκεί στον κήπο να τρώνε και να σηκώνεται το μοσχάρι της έλεσης και να κάνει χωχουφουφου. Δεν τράπηκες. Δηλαδή, τι σε αγάπη. Έτσι το δούλεψε. Τη απειλά αυτή την ίδια. Εντάξει. Και πληρώσαμε 30 ευρώ το πιάτο. Ωραία. Και ήταν ένα τόσο μπουτάκι. Ένα συγκλονιστικές στιγμές. Γι' αυτό πάτε στο Αγρίνιο να φάτε παϊδάκια. Πού πήγαινε το Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Και η Λιβαδιά κάτι κάνει. Σε αυτό το κομμάτι. Στη Λιβαδιά δεν θα δουλέψουμε. Υπερτιμημένη λίγο. Ναι, δεν θα προλάβεις εσύ γιατί έχεις πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Στη Λιβαδιά. Ναι. Γενικά χαμός εκεί. Ναι. Πάμε λοιπόν και να κλείσουμε αφού απάντησε και ο Κούγιας στο Δέλτα Σίγμα του Κούγια και ο Δέλτα Σίγμα του Κούγια του Κούγια. Καταλήγουμε στην μεγάλη είδηση της ημέρας ότι. Ότι τρώει πρόστιμο ο Κούγιας. Η ΠΑΕ ΑΕΛ, το οποίο θα πληρώσει ο Κούγιας. Ναι. Γιατί τον βρίσκουν οι οπαδοί. Δηλαδή τιμωρείται η Λάρισα για ευριστικά συνθήματα. Που βρίζουν τον Κούγια και θα πληρώσει ο Κούγιας το πρόστιμο γιατί τον βρίζουν. Αυτό. Θεϊκό. Είναι μία ημέρα Κούγια πραγματικά. Αγαπάμε Κούγια. Προσφέρει κάτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά κάτι προσφέρει. Είναι μία οντότητα. Οντότητα τώρα. Οντότητα. Δεν κρύβει και τον ήλιο. Δεν είναι κοντός. Όχι. Όπως λέει και ο ίδιος, δεν είμαι κοντός. Είναι μύθος αυτό. Μπορώ γιατί το λένε, λέει. Δεν είναι κοντός όμως. Ναι, καθόλου. Τον κοιτάς στα μάτια. Εγώ είμαι γυναίκα. Ε? Εγώ είμαι γυναίκα. Και τι, πιο κοντές είστε εσείς. Τι ναι, ρε Σταύρο, γυναίκα, άντρας, ο άντρας είναι πιο ψηλός. Γιατί αυτό δεν είναι, άρα δεν υπάρχει Θεός, είναι αδικία. Είναι αδικία. Δεν υπάρχει Θεός, είναι αδικία. Είναι αδικία αυτό, γιατί να βγαίνετε πιο κοντές εσείς. Είναι πιο... Και γιατί να έχετε περίοδο. Φαντάζομαι να είχαμε κι εμείς. Δεν ειδικά, δεν σε φαντάζομαι τίποτα. Πω, πρώτη μέρα περίοδος, τι φαντάζεσαι, ε. Κάτι σφαλιάρες, κάτι κλωτσιές. Με κράνια το μέσα στο πέρα. Αυτό ήταν πολύ να σου πω μια μέρα, Σταύρο, περίοδο έχεις. Στο έτσι σου λέγω, κάθε μέρα. Κάθε μέρα έτσι θα ήταν. Μου επιτίθεσαι. Θα σου κάνω εικόνα. Μόλι καμιά μέρα, θέλω να σου κάνω πρόταση κανένας άλλος. Εντάξει, να φύγεις από μένα και να δεις την γλύκα. Ναι. Θα το κάνω παράλληλα. Τι, θα σε διώξω ακόμα πας σε άλλο. Α, κοντή λέγεται. Δεν υπάρχει. Θέλω να ζήσεις μόνο τον άλλο. Μετά θα σε πάρω. Θα το σκεφτώ. Ωραία. Θα τα ζυγίσω. Ωραία. Αυτά λοιπόν με τον Μπορούμε να πάμε τώρα στο πρώτο μας διάλειμμα. Αυτά πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επανήλθαμε και μόλις ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Σταύρο της αυριανής μέρας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μας πολεμάει ξεκάθαρα. Τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου, Λοσάντζελες. Πολεμάει το βασιλιά δηλαδή. Πες τι μία ώρα, να σου πω κάτι. Πέρα από την πλάκα. Ο βασιλιάς αρχίζει και γίνεται talk of the town. Και δεν υπερβάλλω. Okay. Η ερώτηση ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς πλανάται στην πόλη. Και στη μία ώρα μόλις της εκπομπής βάζουν μέσα βάζουν 2,5 ώρα το Λουτσέσκο αύριο να μιλήσει για το ΠΑΟΚ Μπάτε. Λοιπόν, 2,5 συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου και ενός παίκτη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 11.30 στην μεσήμβρια προπόνηση της ομάδας το πρωί δηλαδή. Και μετά 5.30 η συνέντευξη τύπου της Μπάτε στην Τούμπα και 6 ώρα η προπόνηση Λευκορώσων στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πραγματικά πολεμάνε. Αντί να βάλεις το Λουτσέσκο κατά τις 12. Πολεμάνε βασιλιά, θεωρώ. Υπάρχει μια ξεκάθαρη επίθεση της ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων εκεί θα είμαστε. Για να τα μεταφέρουμε όλα. Δεν ξέρω πώς μιλήσει κάποιος παίκτης του Άρη αύριο στις 2.30. Να πει τι. Να μιλήσει έτσι. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, 2.30 ώρα λοιπόν αύριο οι δηλώσεις ζωντανά εδώ στο Λίμπερο του Ράσμαν Λουτσέσκου και ενός παίκτη του Δικεφάλου. Το ποιος θα το μάθουμε αύριο. Έχουμε μπει και τα καλά στο... 5 ευρώ Σάχοφ παίζουν. Λευκορωσία, Ουκρανία, εκεί... Και ο Μάτος μπορεί να βρει. Ο Μάτος μιλάει ρώσικα. Ουκρανίδα γυναίκα έχει. Ναι.
Έξυπνος άνθρωπος. Όλες οι συνεντεύξεις του νομίζω είναι στα ουκρανικά. Ρώσικα, ουκρανικά, τι είναι ουκρανικά. Ναι. Θα δούμε τον Χατσερίδη. Χατσερίδης, ο οποίος είναι μια περίπτωση που, από αυτές που συζητιούνται για το αν θα αποχωρήσει ή όχι, είναι η αλήθεια. Θα δούμε και σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει. Νομίζω ότι επειδή πιάσαμε και τα θέματα των ανανεώσεων τις προάλλες, ότι θα έχουμε εξελίξεις μετά τη Λιβαδιά. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι βασικά να ανακοινώσει το τι γίνεται. Αυτό καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, γιατί προχωράνε κάποιες συζητήσεις. Να ανακοινώσει τι γίνεται μετά το τέλος του πρώτου γύρου. Μετά τον ΠΑΣ δηλαδή. Μετά τον ΠΑΣ, δηλαδή ναι. Με Λιβαδιά και ΠΑΣ. Και στη μέση ή το Σπάτα. Ας τα Σπάτα, μου το λέει τα Σπάτα. Εντάξει, μόνο σε ασχολείσαι με τα Σπάτα αυτή τη στιγμή. Καλά, κύπελο είναι, ρε. Κύπελο έχουμε περάσει. Δεν περάσαμε. Δεν είναι σίγουρο. Ακόμα δύο πόντου έχει πάω. Όχι δύο. Τέσσερι πόντου έχει πάω. Σοκ. Τέσσερι πόντου. Εντάξει, έχει πέρασε, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι σίγουρο να περνάει πρώτο ή δεύτερο. Ναι. Εντάξει, τώρα τα Σπάτα. Τα Σπάτα είναι. Έχει πάει στα Σπάτα. Ούτε οι Σπατιανοί δεν έχουν πάει στα Σπάτα. Οι Σπατιανοί. Για τις ανανεώσεις. Ας τα Σπάτα. Έχεις δίκιο. Οι ανανεώσεις προχωράνε, γίνονται συζητήσεις. Εντάξει, υπήρχε μια μουρμούρα το προηγούμενο διάστημα που κινητοποίησε τον ΠΑΟΚ. Είναι η αλήθεια. Ο Ιβάναρος είναι εδώ, που λένε οι φίλοι μας. Πήγε και στο κανάλι χθες. Α, ναι. Ναι. Σωστό, ναι. Είχε συνάντηση με όλα τα στελέχη. Ναι. Να υποθέσω ότι ο μονόλογός του δημιούργησε ένα προβληματισμό στα στελέχη του καναλιού που δεν ξέρουν από Ιβάν. Είναι οι άπειροι. Ναι, πήγαν εκεί πέρα όμως. Να κάνουν τα δικά τους όλοι. Το μάθανε. Δεν αναφέρομαι μόνο στο αθλητικό κομμάτι, αναφέρομαι γενικά. Όχι, γενικά με όλους, ναι. Είχε συναντήσει. Έχουμε ένα γκρουπ ο ένας, ένα γκρουπ ο άλλος, ένα γκρουπ ο παράλληλος. Για πότε θα είστε παρελθόν, χαμπάρτε απάρτε. Εντάξει. Κοίταξε το ρεπορτάζ που δεν είμαστε και ειδικοί, εντάξει, αλλά αναφέρει έναν εκνευρισμό του Ιβάν, γιατί πολλές εκπομπές είναι πολύ χαμηλά σε αντίθεση με το όσο του υποσχέθηκαν οι άνθρωποι του καναλιού. Εντάξει, λογικό είναι, φίλε, κανάλι είναι. Τα θέλει νούμερα. Πήγε εκεί χθες, είχε συναντήσεις. Νομίζω θα μάθουμε στο κοντινό μέλλον τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Ποιοι θα κοπούν, αν κοπούν. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και εξέλιξη στο θέμα των ανανεώσεων. Αυτό μας ενδιαφέρει. Καλά, εννοείται. Και σίγουρα νομίζω ότι ήταν και λογικό όλο αυτό που γίνεται το προηγούμενο διάστημα, αυτό που λέει και ο Σταύρος, με την, αν μπορούμε να το πούμε, πίεση κάπως που ασκήθηκε, να το πούμε κάπως σαν γκρίνια, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, αλλά ήταν λογικό. Γιατί το έχουμε πολλές φορές ότι ειδικά επειδή μιλάμε για παίκτες που είναι στο βασικό κορμό της ομάδας, πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Γιατί μιλάμε ότι ακολουθεί ένα δεύτερο μισό της χρονιάς, όχι απλά καυτό και γεμάτο, και αν όλα πάνε καλά αύριο, την Πέμπτη, και με Ευρώπη. Οπότε είναι σημαντικό να είναι όλοι καλά. Σταύρο, βρίσκεται πιθανό να ανανεωθούν ταυτόχρονα Κρέσπο και Βαρέλα. Τι νοείς? Για λόγους marketing. Δεν ξέρω αν θα είναι μαζί, δεν ξέρω αν για λόγους τακτικής θα είναι πρώτο ο ένας και μετά πρώτο ο άλλος. Σημασία έχει να. Δεν ακούγεσαι καλά βασικά, πάρε το μικρόφωνο στο στοματάκι σου, με ενημερώνουν. Ναι, ναι. Σημασία έχει να είναι να γίνει η δουλειά. Και να γίνει η δουλειά πριν την 1η του Γενάρη. Εγώ νομίζω θα γίνει η δουλειά, ότι όλα τα παιδιά θέλουν να μείνουν. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να υπάρχουν τα ανακλαστικά, να γίνει τη δουλειά όχι την τελευταία στιγμή. Και να μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι ήρεμος σε όλα τα επίπεδα. Θεωρείς ότι θα τελειώσουν οι υποθέσεις όλες πριν την. Πριν το τέλος του 18. Νομίζω, ναι. Άντε να δούμε. Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να τελειώσει ως το πιο γρήγορα. Και αυτό που λέει ο Σταύρος, ότι εξελίξεις θα υπάρξουν μετά τον ΠΑΣ, όχι εξελίξεις μάλλον, ανακοινώσεις, είναι το πιο λογικό πράγμα που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή. Στην παρούσα φάση αυτό που έχει σημασία είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Νομίζω γι' αυτό το αφήνουν. Δεν τα αφήνουν στην άκρη ακριβώς. Απλά νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο μπαίνει αυτό το μάτς σε πρώτο πλάνο, γιατί ουσιαστικά κρίνεται η πρόκριση ή όχι του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Οπότε όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν. Να μου πεις, με τα παιχνίδια που ακολουθούν, όλα μπορούν να περιμένουν. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι μπορώ να αφήσω κάποιον. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξεις και τα γύρω-γύρω, που μόνο
ασήμαντα δεν είναι. Ίσα-ίσα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το θέμα, έχει σημασία το μάτς της Πέμπτης. Ναι. Από αυτή την άποψη το είπα και όχι ότι περιμένουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ την Πέμπτη για να κινηθούν. Ναι, σίγουρα νομίζω ότι γίνονται συζητήσεις ήδη και έχουν ξεκινήσει δηλαδή ήδη. Και με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη εδώ, προφανώς είναι και πολύ περισσότερες και πιο ουσιαστικές. Ναι, εντάξει, και πάντα λειτουργεί καταλυτικά, είτε θετικά είτε αρνητικά, η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει. Οπότε, ας περάσει το μάτς με την Μπάτη όπως πρέπει να περάσει, με νίκη του ΠΑΟΚ και νίκη τη Τσέλσι, να έρθει και το διπλό στη Λιβαδιά και όλα να είναι πάρα πολύ ωραία και ήρεμα να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον πολύ καλό δρόμο που βαδίζει από τον περασμένο Δεκέμβριο. Δηλαδή έχουμε κλείσει ήδη 12 μήνες, όπου πραγματικά η ομάδα βαδίζει από το καλό στο καλύτερο. Λέγαμε και χθες ότι το ευχάριστο είναι ότι στα αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή είναι όλοι διαθέσιμοι, όλοι είναι καλά πλέον. Θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση το απόγευμα στη Νέα Μεσηβρία να δούμε αν ο Πέλκας προπονηθεί κανονικά όπως αναμένεται. Ναι. Αν γίνει αυτό νομίζω θα είναι και στη βασική ενδεκάδα, ναι, την Πέμπτη. Αν προπονηθεί και σήμερα κανονικά, ναι. Βάζει σοβαρή υποψηφιότητα και νομίζω ότι είναι και σημαντικός ο ρόλος του. Ταιριάζει ίσως και στο συγκεκριμένο παιχνίδι για το πώς θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι αν είναι καλά θα παίξει κιόλας. Εκτιμώ πως θα δούμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Ναι. Δεν θα κάνει rotation ο Λουτσέσκου. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω ότι δεν θα σκεφτεί το match με τη Λιβαδιά. Θα σκεφτεί πώς θα κερδίσει την Πάτε. Ναι, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι. Εντάξει. Αν έχει άλλη άποψη, πες. Όχι, εγώ λέω ότι έχω συγκεκριμένο τρόπο ρε, που διαχειρίζεται τα θέματα τα ποδοσφαιρικά. Εγώ λέω ότι θα κρατήσει για κάποιους φρέσκους για τη Λιβαδιά. Εκεί είναι ο βασικός στόχος. Ας πούμε στη μεσαία γραμμή. Με ναι, τον θα... Μαουρίσιο, τον Βέρμπλουμ και τον Μαουρίσιο. Λογικά δηλαδή, τον ναι. Και άμα το δεις αυτό και με την λογική, είναι αυτός που βγήκε προχθές. Mm. Οπότε ίσως. Όχι που βγήκε, που έμεινε προχθές μέσα. Ίσως ήταν μια κίνηση που σου δείχνει τι θα γίνει και στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί συνήθως το κάνει και αυτό ο Λουτσέσκου. Ανάλογα με τις αλλαγές που κάνει και τους παίκτες που ξεκουράζει έστω στο τέλος, είναι αυτοί που θα καθίσουν μετά ή θα παίξουν μετά στο επόμενο. Οπότε ο Κάνιας επιστρέφει, νομίζω ότι σίγουρα είναι μια θέση δική του. Και υπάρχει και ο Βέρμπλουμ, υπάρχει και ο Σάκοφ. Θα δούμε σίγουρα στην άμυνα την πεντάδα τη γνωστή μαζί με τον Πασχαλάκη. Ναι, εκεί δύσκολο να αλλάξει κάτι. Θα δούμε τον Ζαμπά, θεωρώ εγώ, στα δεξιά. Ναι. Τον Μπίσεσβαρ στα αριστερά. Τον Μπέλκα δεκάρι και τον Πρίγκιβιτς στην κορυφή. Ναι, αυτό μοιάζει λογικό νομίζω. Αν δεν προκύψει δηλαδή κάτι μέχρι αύριο ουσιαστικά την τελευταία προπόνηση, ναι. Είναι πολύ λογικό να δούμε ένα τέτοιο σχήμα. Και να δούμε αν θα προτιμηθεί να δοθούν ανάσεις στο Μαουρίσιο ή πάει με Κάνιας Μαουρίσιο Πέλκα. Γιατί μεσολαβούν και 4-3 μέρες γεμάτες μέχρι το μάτς της Λιβαδιάς, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι, και στη Λαμία 4 ήταν και πήγαμε χωρίς ενέργεια. Και να σου πω κάτι, γίνεται και μια θέση που υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή δεν έχεις λόγο να φορτώσεις το Μαουρίσιο από τη στιγμή που υπάρχουν επιλογές που σε καλύπτουν. Δηλαδή εντάξει, και ο Βέρμπλουμ δεν μπορείς να πεις ότι θα μείνει άμα δεν παίξει. Εντάξει. Ο Μαουρίσιο είναι ο Μαουρίσιο. Μαουρίσιο ναι, προσφέρει άλλα πράγματα, αλλά μπορείς να το κρατήσεις για μετά. Θα μάθουμε και τις δοκιμές και σήμερα και αύριο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Λουτσέσκου θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, την ιδανική ενδεκάδα για να πάρει την νίκη με την Πάτε και να περιμένει καλά νέα από την Ουγγαρία. Ναι. Είναι και ίδια ώρα τα παιχνίδια. 1,70 Τσέλσι δίνει. Η Στίχημαν. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία. Δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά με φοβίζει η ισοπαλία. Που θεωρώ ότι δεν είναι αρνητικό αποτέλεσμα για την Τσέλσι. Δηλαδή κανείς δεν θα τους πει τίποτα. Εκτός και αν έχουν βάλει σαν στόχο οι Λονδρέζοι το 6-6. Υπήρχε και, όμιλο, έτσι. Και μια κουβέντα εκεί. Ο Σάρι είχε πει ότι θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι κανονικά. Όταν ήμασταν πάνω. Και κανονικά σημαίνει ότι. Κανονικά σημαίνει, ναι. Η ενδεκάδα που έπαιξε με εμάς να παίξει και με αυτούς. Δηλαδή, ο Σταύρο, άμα ήταν λίγο πιο χαλαρός, θα μπορούσε πούμε, και στο 2-0 με τον ΠΑΟΚ να κάνει άλλες αλλαγές. Και όχι να βάλει βασικά. Γιατί έχει άλλους, αυτή είναι. Εντάξει, και πάλι όμως είχε επιλογές για να βάλει παίκτες που έχουν παίξει ακόμα λιγότερο. Οπότε νομίζω ότι κανονικά θα πάει να χτυπήσει. Ναι, 1,73 τη δίνει. Την Τσέλσι. Και τον ΠΑΟΚ τόσο. Τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το σενάριο πρόκρισης ΠΑΟΚ δίνει μια καλή διάδα. Πρέπει να δίνει πάνω από 3,5. Λοιπόν, περίμενε πρόκριση ΠΑΟΚ. Συνδυαστικά. Τον ΠΑΟΚ το δίνει. Ναι, ίδιο είναι. 1,73 και ο ΠΑΟΚ. Και ο Άσος. Ναι, εντάξει. Είναι καλά. Είναι καλά. Καλές αποδόσεις είναι. Τις αποδόσεις κοιτάω, περίμενε.
Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν παίζει η Βίτη με την Τζέλση. Δεν μπορεί. Πραγματικά θα είναι τεράστιο θαύμα για να κερδίσει η Βίτη Τζέλση. Δεν μπορεί να μην κερδίσει. Και χ μα κάνει ζημιά. Το χ μα κάνει αυτό. Το θέμα είναι να κερδίσει η Τζέλση. Αλλά είναι η Τζέλση. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι ποδοσφαιρικό, δεν θα έχει θέματα, δεν χορτάρει, αυτά είναι όλα κανονικά. Και είναι η Τσέλσι. Η Βίτη βέβαια στο Stamford Bridge ψιλοέσφιξε το παιχνίδι. Στο 1-0 πήγε. Ναι, αλλά ήταν εκείνο το μάτς που η Τσέλσι είχε πάρα πολλές φάσεις. Και απλά δεν έμπαινε μέσα. Ήταν ο Μωράτα που είχε χάσει και με 4 τετατέτ. Να, μάλιστα. Είχε πάρα πολλές φάσεις εκείνο το μάτς της Τσέλσι. Μιας και μιλάμε για Ευρώπη, η Άκη είναι στο δρόμο για τη Λισαβόνα, Σταύρο και Αγάπη. Mm-hmm. Με στόχο το διπλό για να απαλύνει σε κακές εντυπώσεις όπως διαβάζουμε. Νίκη Γοήτρου λένε. Νίκη Γοήτρου. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή στους ομίλους του Champions League που έχει 0 βαθμούς. Το έβλεπα πριν. Ναι, γιατί η Λοκομοτίβ. Έχει έναν. Την προηγούμενη αγωνιστική πρέπει να κέρδισε κιόλας. Όχι, είναι μια ομάδα που έχει έναν. Δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, πρέπει να σου πω. Τα έβλεπα πριν. Θα δούμε και τους μικρούς της ΑΕΚ θα κάνουν, πόσα θα δεχτούν τέρματα για να κανονίσουμε κι εμείς τη δουλειά μας. Στους μεγάλους της Μπενφίκα και της ΑΕΚ. Η Μπενφίκα πάει η Europa League. Η Μπενφίκα πάει η Europa League, ναι. Και θα εύχεται να μην την πετύχει ο ΠΑΟΚ, Σταύρο. Άσε ρε τώρα. Πορτογάλους και Ολλανδούς μακριά, άντε να πούμε. Φτάνει. Ας πετύχουμε κανέναν. Η Αγάπη είχε την. Σταύρο, ξέρεις το. Σαχτάρ, λέει η Αγάπη. Είμαι σίγουρη. Αν τυχόν περάσουμε. Σε και... πάρουμε εκεί, να γυράσουμε λίγο. δεν μπορείς να φανταστείς, αγάπη, αυτοκτονία με το που κοιτάς. Ωραία, πάμε άρα, στον Ντόμπας Παλάς. Πάω να μείνω άλλη μια φορά. Θα είναι η Ισπανία η κλήρωση. Κάτσε να περάσουμε, μην πουλάτε τρέλα. Μην πουλάτε τρέλα. Εδώ εσύ μου λες θα πάμε στην Ουκρανία και θα κλαίω. τι ας πω ψέματα. Ο Στέργος έχει έρθει στην Ουκρανία, ξέρει. Θα κλαίει. θα κλαίει κι εσύ, εντάξει. θα κλαίει. Θα κλαίει ξεκάθαρα. Είναι γνωστή συζήτηση. Μια χαρμολύπη χωρίς το χάρμο μπροστά. Ναι. Τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα πρέπει να βγάλουμε και τη συνέντευξη. Πάμε λίγο στο διάλειμμα. Λοιπόν, δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βενέτσια αύριο στο Παλατάκι στις 7.30. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2 όπως κάθε μέρα. Ξαναλέω 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βενέτσια. Για το FIBA Champions League. Αυτά, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Λίμπερα 107,4, ΠΑΟΚ 24. Για ακόμη μία ώρα περίπου θα είμαστε μαζί σας, με Σταύρο Κόλκα και Στέργιο Αναστασιάδη. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο με έναν από τους πρωταγωνιστές, νομίζω εγώ, της αγωνιστικής. Στέργιο. Βέβαια. Ήταν πολύ καλή η παρουσία του, σκόραρε ένα από τα γκολ του αγώνα του Όφη με τον Παναθηναϊκό. Είχε νομίζω πάρα πολύ καλή παρουσία γενικότερα στο παιχνίδι. Εμείς λίγο που το βλέπαμε στην Τούμπα το παιχνίδι αυτό πριν από τη σέντρα του μάτς με την Λάρισα σταθήκαμε πολύ σε αυτόν. Αρχοντική θα χαρακτήρισα την παρουσία. Το Σταύρος τον παρομοίωσε με κάποιον ποδοσφαιριστή αρκετές φορές και είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε μαζί του. Να μας πει και αυτός πώς έζησε το παιχνίδι και γενικότερα με τον πρώτο γύρο να ολοκληρώνεται να μας πει λίγο και διάφορα πράγματα για το πρωτάθλημα. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Κοροβέση. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται? Καλά, όλα καλά, εσείς? Πού σε βρίσκουμε αρχικά? Στο Ηράκλειο, τώρα μόλις τελείωσε η προπόνηση. Και εδώ. Πώς είστε τι μετά από αυτό το αποτέλεσμα και γενικότερα? Πολύ χαρούμενος. Κέρδισε η ομάδα και επίσης όταν με σκοράζει πάντα υπάρχει μια μεγαλύτερη ικανοποίηση. Νίκο, παρότι δεν ξεκινήσατε καλά, νομίζω κάθε αγωνιστική που περνάει δείχνεται και μεγαλύτερη θέληση και ισχύ και ομοιογένεια και δεν είναι τυχαίο ότι και έχετε κερδίσει και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που πέρα από τους 6 βαθμούς νομίζω παίρνετε και δύναμη και ψυχολογική και αγωνιστική και όλα τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι δηλαδή μικρές νίκες? Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν καθόλου καλοί στην αρχή και τώρα στο τέλος έχουμε βγάλει κάποια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο που δεν τα είχαμε. Και πρώτα απ' όλα πιστεύω είναι και η θέληση που είπατε. Βέβαια ήμασταν και λίγο άτυχοι θα έλεγα, όπως το παιχνίδι τον Άρη που δεν ξέρω ακόμα αν καταλάβει πώς το χάσαμε.
Αλλά θα έλεγα ότι έχουμε γίνει πιο ομάδα στις τελευταίες αγωνιστικές και ήταν αυτή η νίκη, πιστεύω ότι ήταν φυσικό επόμενο, φυσικό ακόλουθο. Αυτοί οι 11 βαθμοί σας ικανοποιούν μέχρι στιγμής? Γιατί μια ομάδα σαν τον Όφη τώρα με τέτοια ιστορία, τέτοιο κόσμο, με καλούς παίχτες, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλούς παίχτες, δεν τους ικανοποιεί καθόλου. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ παραπάνω βαθμούς. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Χάσαμε πολλούς βαθμούς στα τελευταία λεπτά. Πιστεύω όμως έτσι όπως είναι η βαθμολογία, με δύο νίκες, τρεις απανωτές, αλλάζεις κλίμακα στη βαθμολογία και κοιτάς πιο ψηλά. Ήταν εύκολη, πιο εύκολη η προσαρμογή σου, έχοντας και συμπαίκτες που τους ξέρεις πολύ καλά, όπως για παράδειγμα τον Παναγιώτη Τελιγιαννίδη, αλλά και άλλα παιδιά? Σίγουρα, τώρα πλέον έχω πάει 27 χρονών, έχω την εμπειρία να προσαρμόζομαι πιο εύκολα. Είναι μια καινούργια ομάδα βέβαια όμως για αυτή, γιατί έχουν έρθει πολλά καινούργια παιδιά. Τώρα αρχίζουμε και δενόμαστε, υπήρχαν πολλές απουσίες. Αλλά εντάξει, η προσαρμογή είναι κάτι για... Θεωρώ αυτή τη στιγμή, αυτή την ηλικία που είμαι, είναι κάτι πιο εύκολο. Mm-hmm. Νίκο, γενικότερα τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθείς, έχεις εικόνα? Ναι, εννοείται. Οπότε δεν παίζουμε εμείς και παίζω ΠΑΟΚ, για συνέχεια τον παρακολουθώ. Μιλάω με αρκετά παιδιά και είμαι χαρούμενος που είναι πρώτος στην βαθμολογία, γιατί το κυνηγάει πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι φέτος θα ανταμειχθούν όλοι εκεί πέρα. Νίκο, τι σε εντυπωσιάζει περισσότερο στο φετινό ΠΑΟΚ? Εντάξει, είναι πιο αποφασιστικός θα έλεγα. Οι παίχτες δεν έχουν γίνει πολλές αλλαγές στους παίχτες. Δηλαδή αυτός που είχα και εγώ στους παίχτες πριν δύο χρόνια είναι σχεδόν τα περισσότερα παιδιά ίδιοι. Αν εξαιρέσουμε δύο-τρία παιδιά από καινούρια. Είναι η ομοιογένεια, είναι η αποφασιστικότητα, είναι η ποιότητα που έχει. Όλα αυτά χρόνο με τον χρόνο όσο δεν είναι τη ομάδα βγαίνουν προς το γήπεδο καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να απειλήσει ο Ολυμπιακός πλέον τον ΠΑΟΚ? Καλά, για την ΑΕΚ νομίζω δεν γίνεται λόγος. Ναι. Θεωρώ λίγο δύσκολο. Γιατί ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι χάνει βαθμούς πολύ πιο εύκολα από ό,τι χάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν καθαρίζει εύκολα τα παιχνίδια, όπως και σε εμάς εδώ έχετε και τώρα. Σε χάνουμε λίγο. Έπεσε γραμμή. Τώρα ναι. Σε ακούμε. Σε χάσαμε λίγο. Ωραία. Έλεγα για τον Ολυμπιακό ότι δεν έχει αυτό το που είχε τα προηγούμενα χρόνια, που καθάριζε τα παιχνίδια με τις πιο μικρές ομάδες. Τώρα βλέπουμε ότι χάνει βαθμούς, ας πούμε στον Όφη, στη Ξάνθη θα μπορούσε να χάσει. Δεν έχει αυτό το μέταλ του νικητή που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος. Έχοντας παίξει δηλαδή και με τους δύο ως αντίπαλος, αυτό είναι που διαφοροποιεί κάπως τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ ξέρει να παίρνει το αποτέλεσμα πλέον. Ναι, θεωρώ πως φέτος είναι η χρονιά του και ξέρει να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Έχει την εμπειρία να το κάνει και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένα μάθημα για το ΠΑΟΚ, που φέτος πιστεύω ότι έχει μάθει πολύ καλά και δεν θα κάνει άλλα λάθη. Ποιον ξεχωρίζεις από τον ΠΑΟΚ? Την ξεχωρίζω. Σίγουρα είναι το δίδυμο πίσω του Ανιστόπερ. Βαρέλα με Κρέσπο. Έχουν δώσει πολύ βαθμό στην ομάδα. Όπως και επίσης δεν περιμένει παρατηρήτω ότι ο Πρίγκιπς έχει βάλει σε 85 μάζα μέσα 50 γκολ. Ναι. Από εκεί και πέρα και ο Πέλκας είναι σε τρομερή κατάσταση. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά φέτος. Και επίσης μου αρέσει πολύ ο Κάνιας. Ναι. Έχει μεγάλη βελτίωση. Ο οποίος δεν είναι και πολύ προηγουμένως σε σχέση με τους υπόλοιπους που είπες. Ναι. Αλλά κάνει δουλειά αθόρυβη και σημαντική, έτσι. Ναι. Εννοείται. Τον χάσαμε. Θα τον ξανακαλέσουμε. Τον ξανακαλέσουμε σε ένα λεπτάκι. Νομίζω ότι αυτά που λέει ο Κοροβές είναι αυτά που βλέπουμε όλοι, έτσι. Ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο πιο δυνατός. Και ξέρει να παίρνει το αποτέλεσμα. Ξεκάθαρα, και δεν είναι τυχαίο ότι με όποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου έχουμε μιλήσει, μας λέει αυτό το πράγμα. Που πολλές φορές ξέρεις, αυτό δεν συνεπάγεται, ας πούμε, και καλό ποδόσφαιρο. Συνεπάγεται ότι παίρνεις το αποτέλεσμα και ουσιαστικά πετυχαίνεις το στόχο. Ναι. Το ξαναέχουμε. Ναι. Νίκο, υπάρχει ένα μάτς ευρωπαϊκό για τον ΠΑΟΚ. Με έναν διαιτητή που συμπτωματικά που σε έχουμε ήταν ο διαιτητής στο παιχνίδι με τη Σπάρτα Τρνάβα στη Σλοβακία, όπου είχες βγάλει την ασίστ στο πολύ καθοριστικό γκολ για να περάσετε στον επόμενο γύρο εκείνη την εποχή.
πώς αντιμετωπίζεις πλέον σαν παρατηρητής την προσπάθεια του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Τι μέχρι στιγμή σας έχει κάνει εντύπωση κάτι, είτε θετικό είτε αρνητικό, και πώς περιμένεις το μάτς της Πέμπτης. Θεωρώ ότι ήταν λίγο τυχερός έτσι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα. Περίμενα να πάει λίγο καλύτερα, ειδικά σε παιχνίδια με τη Βίτη. Αλλά εφόσον έχει έρθει έτσι η κατάσταση τώρα με μια νίκη της Τσέλσι και μια νίκη του ΠΑΟΚ τώρα να περνάει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα το καθαρίσει αυτό το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι και η Τσέλσι θα κάνει αυτό που πρέπει και έτσι ο ΠΑΟΚ θα περάσει την επόμενη φάση. Και είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που για μένα σχεδόν φαίνεται να καθαρίζει το ποτάσμα, να έχει και έναν άλλο στόχο, όπως είναι η Ευρώπη, που είναι πολύ σημαντικό και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές, για μια διάκριση παραπάνω. Νίκο, επειδή εσύ το έχει ζήσει αυτό, πόσο εύκολο είναι μετά από ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, ειδικά με όλη αυτή την κατάσταση τώρα, και όταν ήσουν εσύ στον ΠΑΟΚ, να παίζεις ένα ευρωπαϊκό και μετά από ένα ευρωπαϊκό να ξαναπροσαρμόζεσαι στα ελληνικά δεδομένα? Η επιστροφή αυτή, η μετάβαση, πώς είναι? Εντάξει, είναι τώρα σκέφτομαι τα περισσότερα παιδιά τώρα που είναι στην ομάδα το έχουν ζήσει πολύ πιο πολλές φορές από μένα. Υπάρχει κίνητρο πιο μεγάλο για να παίζει στην Ευρώπη, αλλά το έχουν βάλει μέσα, πιστεύω, στον εαυτό τους ότι πρέπει να πάρουν και το πρωτάθλημα, οπότε πιστεύω ότι η μετάβαση και η προσήλωση είναι αυτή που πρέπει. Οπότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι δύσκολο σε αυτό, γιατί όπως βλέπω τον ΠΑΟΚ είναι πάντα σοβαρό σε όλα τα παιχνίδια, οπότε η προσήλωση είναι αυτή που πρέπει. Να περιμένουν στο Ηράκλειο και άλλα γκολ από σένα, αφού πέτυχες το πρώτο για φέτος? Εντάξει, αν και είμαι φέτος παίζω αμυντικός, θεωρώ ότι θα πετύχω κι άλλα, γιατί ανεβαίνω αρκετά συχνά στην επίθεση. Πιστεύω να έχουμε και συνέχεια, μακάρι, τι να πω. Έχετε θέσει, Νίκο, κάποιο στόχο για το τέλος του πρώτου γύρου, για τον Όφη? Σίγουρα, με άλλα δύο παιχνίδια με την Τρίπολη εκτός και τον Ανδρόμητο μέσα, που θέλουμε δύο νίκες. Όπως επίσης και έχουμε και ένα μάτς κυπέλλου που πρέπει να το πάρουμε για να περάσουμε. Θεωρώ ότι οι δύο νίκες στο πρωτάθλημα είναι αυτός ο σκοπός για μας. Πρέπει να τις πάρουμε και είμαστε σε καλό φεγγάρι, θα έλεγα, και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πάντως, βλέποντας το και ξέροντας το βιογραφικό σου, νομίζω δεν πρέπει να έχεις παράπονο για τις ομάδες που αγωνίστηκες, από την άποψη ότι και ο Όφη και ο Παζιάννα, εντάξει, περισσότερο ο ΠΑΟΚ, είναι ομάδες που και πίεση έχουν με την καλή έννοια, καμιά φορά και με την άσχημη, και κόσμο έχουν και δεν νιώθετε μόνοι σας γενικότερα, και τώρα στον Όφη, έτσι δεν είναι? Πραγματικά η πίεση είναι, εδώ στον Όφη ειδικά, είναι τεράστια, γιατί και η κοινωνία είναι λίγο πιο μικρή από τη Θεσσαλονίκη. Νιώθεις δηλαδή καθημερινά το ότι τον Όφη, ας πούμε, τον νιώθεις στον δρόμο καθημερινά στους ανθρώπους, και όταν η ομάδα δεν πάει καλά υπάρχει αρκετή πίεση. Αλλά εντάξει, είμαστε μαθημένοι, ειδικά εγώ είμαι μαθημένος, έχω ζήσει αρκετά πράγματα, οπότε πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία στα άσχημα και προσγείωση στα καλά, στα θετικά. Φαντάζομαι όμως το προτιμάς από την πίεση που δεν υπήρχε, ναι, στο Πλατανιά, για παράδειγμα. Εννοείται ότι μα νιώθεις ποδοσφαιριστής τώρα, σε αυτές τις ομάδες νιώθεις ότι παίζεις ποδόσφαιρο πραγματικά. Εμείς έχουμε μια έδρα εκπληκτική, θα έλεγα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί είναι τρομερή, το γήπεδο είναι σαν κλουβί και μας ευχαριστεί και εμάς να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο, όπως παίξαμε και τα ντέρμπι όλα. Ωραία. Εμείς, αφού σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε βασικά να είσαι γερός. Όσα περισσότερα γκολ και όσες περισσότερες καλές εμφανίσεις, μακάρι να έρθουν στη συνέχεια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον ο Όφη θα ενισχυθεί σημαντικά την περίοδο του Ιανουαρίου, οπότε να πετύχετε μια άνετη παραμονή. Και από εκεί και πέρα, γιατί όχι, να ανεβείτε σιγά σιγά και τα σκαλιά της βαθμολογίας, αν και θεωρώ ότι τη στιγμή αυτή, εντάξει, το μόνο που σκέφτεστε είναι η παραμονή, έτσι είναι? Σίγουρα, ναι. Αλλά εντάξει, η ομάδα έχει ανέβει και θα ανέβει ακόμα πιο πολύ. Και όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Θα ανέβεις καμιά βόλτα στις Θεσσαλονίκες γιορτές ή έχεις άλλα πλάνα? Γιατί φαντάζομαι έχεις αρκετούς φίλους. Έχω σίγουρα, αλλά θα πάω στο σπίτι μου στη Χαλκίδα. Αλλά κοντεύει και το μεταξύ μας παιχνίδι, οπότε θα ανέβω σίγουρα. Ωραία, θα χαρούμε να σε δούμε και εδώ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Έγινε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Γεια σας. Ο Νίκος Κοροβέσης ήταν αυτός. Από τους πρωταγωνιστές πραγματικά της αγωνιστικής, νομίζω, με την παρουσία του στο μάτς με τον Παναθηναίκο. Και γενικότερα γεμάτη χρονιά. Βλέπαμε τώρα 11 συμμετοχές, ένα γκολ, μία assist. Ναι. Πολύ καλές εμφανίσεις γενικότερα.
και καλή παρουσία. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό και για τον ίδιο και γενικότερα, γιατί είναι ένα παίκτη που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ σε μια διαφορετική εντελώς νομίζω περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Και είναι καλό πάντα να τους θυμόμαστε και αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να τους έχουμε εδώ πέρα μαζί μας. Κοίταξε, χωρίς να έχω διάθεση να οριοποιήσω την κατάσταση, δεν νομίζω κάποιος να έχει παράπονο για τη συμπεριφορά, για την προσπάθεια του Νίκου Κοροβέση όσο αγωνίστηκε στην ομάδα. Εγώ ξέρω ότι μόνο φίλους έχει και στην ομάδα και γενικότερα στην οικογένεια του Δικεφάλου. Έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε, εντάξει, και συνεχίζει και είναι στο προσκήνιο η Super League. Αναφυσβήτητα ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Από εξτρέμ τον ξεκινήσαμε να το μαθαίνουμε. Σε αμυντικό τον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Απλά νομίζω ότι είναι κέρδος γενικότερα για τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και τον Γιάννη Τσκόνδρα, να έχουν να πούν μόνο καλά για τον ΠΑΟΚ. Και όχι προσποιητά. Νομίζω ότι αυτά που λένε όλοι τους τα εννοούν. Και είναι καλό αυτό, γιατί πέρασε και μια περίοδο στον ΠΑΟΚ που υπήρχαν περιπτώσεις παικτών που έφευγαν και δεν είχαν πάντα την καλύτερη άποψη για το σύλλογο. Αλλά νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το επίπεδο, το να έχει ο καθένας να πει κάτι καλό για σένα και όχι μόνο σε μια συνέντευξη, αλλά σε έναν άλλον ποδοσφαιριστή, σε γενικότερα σε ποδοσφαιρανθρώπους, σε ανθρώπους του χώρου, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Σε γενικές γραμμές και σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, σχεδόν, στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη δεν νομίζω να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που να έχουν παράπονα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμα και ποδοσφαιριστές που δεν πρόσφεραν ούτε το 5% από αυτά που πήραν από το Δικέφαλο. Από τον ΠΑΟΚ σαν σύλλογο γενικότερα, νομίζω ναι, κανένας. Πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ για να βρεις κάποιον. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ακόμα και ο Λεβέκ, δεν πρέπει να έχει παράπονο για τον ΠΑΟΚ. Αυτός καν δεν πρέπει να έχει παράπονο. Αυτός γιατί δεν έχει παράπονο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει παράπονο, όχι ο Λεβέκ για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Σημαντικό. Και αυτό και το σημειώνουμε. Μακάρι να πάει καλά ο Όφη. Νομίζω μόνο συμπάθηση έχει στην οικογένεια του Δικεφάλου. Όχι μόνο φέτος που παίζουν ο Κοροβέση και ο Δηλιανίδης, ο δανεικός από τον ΠΑΟΚ ο δεύτερος. Και ο Μιχόγεβιτς. Λιγότερες εμφανίσεις βέβαια, αλλά είναι και αυτός. Και τα προηγούμενα χρόνια και οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση. Και τα μάτς στο Γκεντί Κουλέ είναι απόλαυση, όπως και να το κάνουμε. Και να το πούμε πιο απλά, προτιμάμε τον Όφη από κάποιες ομάδες με 200 άτομα στην κερκίδα, χωρίς ξεκάθαρους στόχους, χωρίς ξεκάθαρη παρουσία και γενικότερα ομάδες που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Όφη αντιθέτως έχει να προσφέρει πολλά. Μακάρι αυτή η προσπάθειά του για παραμονή φέτος να στεφθεί με επιτυχία. Είπαμε νωρίτερα το πρόγραμμα το αυριανό. Πάμε και λίγο στα μπασκετικά. Ας τα αφήσουμε για αργότερα, να έχουμε και τον Νίκο στην κουβέντα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βενέτσια. Ναι, το βιντεάκι τη ΚΑΕ. Το χθεσινό. Θα μας το πει ο Νίκος. Που είναι σύνδεση ποδόσφαιρο με μπάσκετ, ρε Στέργιο. Εντάξει. Ουάρντα, Πασχαλάκης και Βιερίνια εναντίον τριών παικτών της ομάδας μπάσκετ. Ποιος κέρδισε? Δεν υπάρχει Βιερίνια, δεν υπάρχει Πασχαλάκης. Ουάρντα μόνο, Εντάξει. Ξεκάθαρα τα γονίδια που έχει πάρει από τον πατέρα του, ναι, που ήταν τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες της Αιγύπτου. Νομίζω τα έδειξε στο παλατάκι χθες. Βλέπεις εδώ με φωτογραφία Ουάρντα, Γκος, Χρυσικόπουλος Αθηναίου, Βιερίνια και Πασχαλάκης. Με κόκκινο σοφτάκι ο Πασχαλάκης. Ναι, αυτό που το σημείωσε ρε Στέργιο, δηλαδή που το είδες ρε φίλε. Κάνει μπάμπρυση αγάπη. Εντάξει, η φωτογραφία δεν φαίνεται τόσο πολύ. Νομίζω εντάξει, πραγματικά ο Ουάρντα έκλεψε την παράσταση και όσοι ήταν εκεί και γύρω στο γήπεδο αυτό λένε, όσοι το είδαν και από κοντά, ότι ο Αιγύπτιος ήταν αυτός που είχε όλα τα φώτα επάνω του. Ναι. Το θέλει κιόλας. Εντάξει τώρα. Το απολαμβάνει κι αυτός κάθε φορά που συμβαίνει. Ωραίο ήταν αυτό που έγινε χθες. Περιμένουμε το βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, να δούμε εκτεταμένα στιγμιότυπα. Ναι. Και υπάρχουν και διάφορα βίντεο και από περιμένουμε και τη ρεβάνς, αγάπη. Στο ποδόσφαιρο. Στην Τούμπα, ναι. Θα έχει και ενδιαφέρον. Ποιους θα στέλνεις από μπάσκετ στην Τούμπα? Ίδια ακριβώς σύνθεση. Δηλαδή να πάει. Δεν νομίζω τώρα. Ο Γκος. Δεν νομίζω να έχει πολύ καλή σχέση με το ποδόσφαιρο. Γιατί ο Χρυσικόπουλος μπορεί να είναι έκπληξη. Θα μας τα πει ο Νίκος, δεν ξέρω. Ήταν έρθει στην Τούμπα σε έναν αγώνα όλοι μαζί. Βασικά έχει νικάσει σε πολλούς αγώνες είναι. Αλλά το βλέπαμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλοι. Και ο Γκος. Άλλο να το βλέπεις και άλλο να παίζεις ποδόσφαιρο. Με τη διαλογική, ας πούμε, και ο Πασχαλάκης δεν τη σχέση να έχει με τον μπάσκετ. Είναι ψηλός, οκ, αλλά. Προφανώς για να πάει εκεί ο Πασχαλάκης, όλο και κάποια σχέση έχει με τον μπάσκετ.
Όχι, ρε φίλε. Μπορεί να το βρίσκει το καλάθι, ρε παιδί μου, έτσι να τον άδωμα απλά. Ναι, εντάξει. Άμα το θέτει έτσι, ο Βάρντα έχει τον πατέρα του, που ήταν πολύ γνωστό. Ο Βιερίνια είναι φαν. Βιερίνια δεν χάνει αγώνα, κανονικά. Οπότε για να πάει ο Πασχαλάκης, λογικά. Ναι, θα ίσως να έχει κάποιες σχέσεις. Από 25 παίκτες. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω να τον διαλέξαν μόνο για το ύψος του. Ποιος θα πήγαινε, ρε φίλε, Ζαμπά. Θα μπορούσε να πάει ο Ρέι, για παράδειγμα, ένας ωραίος small forward. Small forward, ωραίο ήταν πάντως και πραγματικά περιμένουμε το βίντεο του POC TV για να δούμε όλα όσα έγιναν και ποιος κέρδισε βασικά στο τέλος. Και από εκεί πέρα είπε και ο Στέργιος, θα μιλήσουμε μετά και με τον Νίκο Μοσχοβίτη, να μας βάλει λίγο στο κλίμα. Αύριο POC Venezia, δίνουμε και τα εισιτήρια, Στέργιο, έτσι. Ναι, 5 εισιτήρια, έχετε ακόμα 25 λεπτά για να κερδίσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα του POC με τη Venezia αύριο στις 7.30 στο Παλατάκι, FM και ενώ POC. Και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526 θα κάνουμε την κλήρωση 5 λεπτάκια πριν τις 2. Σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Το τελευταίο παιχνίδι στη διοργάνωση ήταν το μεγάλο διπλό στην Τενερίφη. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει δυνατότητα να συνεχίσει έτσι και να ανέβει ακόμα περισσότερο, να κάνει ακόμα καλύτερο το ρεκόρ του στο Champions League. Οπότε φυσικά όλοι περιμένουν ένα Παλατάκι με κόσμο. Με καλή παρουσία κόσμου. Είναι ευκαιρία αύριο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το Βόλιο παίζει εκτός. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε όλοι στο Παλατάκι σε 7.30 για να δείτε το παιχνίδι από κοντά. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Τελευταίο διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί να πούμε στην τελική ευθεία. 20 λεπτά για το σημερινό ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Έχετε ακόμα σίγουρα ένα τέταρτο και να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια για το αυριανό μάτσο του ΠΑΟΚ με τη Βενέτσια στο Παλατάκι στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο του FIBA Champions League. Σημαντικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ καλείται να δώσει συνέχεια στο πολύ μεγάλο διπλό που πέτυχε στην Τενερίφη και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη θέση του στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της φάσης των ομίλων. Εντάξει, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος για την κατάσταση της Βενέτσια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μάτς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει τη νίκη, η οποία νομίζω θα αλλάξει οριστικά τα δεδομένα υπέρ του δικεφάλου, αυτή την εντύπωση έχω. Μας τα πει καλύτερα ο Νίκος. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται? Καλά. Ετοιμάζεσαι για Παλατάκι ή είναι ακόμα νωρίς? Όχι, ακόμα νωρίς είναι, εντάξει. 5 παρατέταρτο η προπόνηση ανοιχτή. 5 παρατέταρτο, ουσιαστικά από τις 4 θα μαζευτεί η ομάδα για βίντεο και στις 5 εκεί θα ξεκινήσει η προπόνηση εν ώψη του αγώνα με τη Βενέτσια. Στις 7 έρχονται οι Ιταλοί. Αμέσως θα έρθουν για προπόνηση, τουλάχιστον αυτή η ενημέρωση υπάρχει από χθες, γιατί πολλές φορές οι ομάδες ανάλογα με το πρόγραμμά τους που τα αλλάζουν. Αλλά η ενημέρωση υπάρχει είναι ότι μετά την άφηξη του στο αεροδρόμιο Μακεδονία θα βρεθούν κατευθείαν στο γήπεδο για προπόνηση. Mm-hmm. Σε τι κατάσταση είναι η Βενέτσια? Κοίτα, η Βενέτσια είναι σε περίεργη φάση. Την Κυριακή το βράδυ έχασε εντός έδρας από τη Βαρέζε ένα παιχνίδι που θεωρητικά ήταν στα μέτρα της. Ήταν μόλις η δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα. Η μοναδική ήττα που είχε μέχρι τώρα στην Ιταλία ήταν από την Αρμάνη. Και νομίζω ότι έδειξε ξανά αυτό που λέγαμε λίγες μέρες πριν, ότι η διακοπή μπορεί να έρθει σε καλή φάση για αυτήν, γιατί το momentum δεν ήταν και τόσο καλό. Είχε χάσει από τη Βενέτσια, είχε χάσει από την Αρμάνη, συγγνώμη, είχε χάσει από την Αντέρ στο Champions League, είχε κερδίσει την παράταση στην Ελβετία τη Φριμπούργκ. Αλλά φαίνεται ότι ούτε αυτό της έκανε καλό. Και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι, αυτό της περασμένης Κυριακής, οι Ιταλοί στο 1-40 τρίποντα και βάλανε 12. Και ενώ μείνανε μόνο στους 61 πόντους, δηλαδή ήταν μια βραδιά πολύ κακή επιθετικά για αυτούς, και έχασαν από τη Βαρέζε που πλέον πήγε μια απόσταση, μια νίκη απόσταση μακριά τους. Είναι λίγο περίεργη η φάση της Βενέτσια, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που και εμπειρία διαθέτει και ποιότητα διαθέτει και ψηλά τον πύχη έχει φέτος στην διοργάνωση. Οπότε από τη στιγμή κιόλας που κανένας πλέον, βάζω και την Τενερίφη μέσα μετά την ήττα που έκανε από τον ΠΑΟ, δεν είναι εξασφαλισμένος στον όμιλο. Έτσι, η Βενέτσια έχει δύο ήττες και αν χάσει από τον ΠΑΟ, ο ΠΑΟ τη φτάνει, ας πούμε, για παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε αυτό που λέγαμε ότι πάμε για 5 με 6 ομάδες οι οποίες θα διεκδικούν την πρόκριση, σιγά σιγά αρχίζουμε να το βλέπουμε. Νομίζω ότι τα παιχνίδια τα δύο που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ, τα τρία μάλλον, τώρα η Βενέτσια, μετά
η Telekom Vonis και μετά τη διακοπή, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι εκείνο για τα Χριστούγεννα, η Ναντέρ, ή μάλλον συγγνώμη, η Χάπολ Χολόν, νομίζω ότι είναι τα τρία παιχνίδια που είναι πολύ πιθανό να του ορίσουν κάποια πράγματα. Αν τα κερδίσει θα είναι εξαιρετικό για αυτόν. Αν χάσει, πάλι κάτι θα παίζεται, αλλά πάλι μετά εκεί θα πρέπει να συζητάμε για αποτελέσματα άλλων ομάδων, για το τι έκανε ο τάδε με τον τάδε που έπαιζε και όλα αυτά. Αρχές γενομένες λοιπόν από το αυριανό, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει, φτάσει τις 5 νίκες μετά από 8 παιχνίδια και μάλιστα σε αυτές τις 5 νίκες οι δύο είναι με Βενέτσια και Τενερίφη, νομίζω ότι κρατάει πια την κατάσταση στα χέρια του όσον αφορά την πρόκριση. Δεν νομίζω να περιμένουμε εκπλήξεις στα άλλα μας. Δηλαδή τώρα η Ναντέρ λογικά θα την κερδίσει την ΟΠΑΒΑ, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι. Και λογικά η Χολόν θα κερδίσει και τη Φρίμπουργκ, άρα... Αυτό είναι Χάπολ Χολόν Φρίμπουργκ. Φρίμπουργκ Χολόν. Εντάξει, Καζίνο, λογικά τσεκάρω, θα κερδίσει η Χάπολ Χολόν, λογικά, αλλά μην το αποκλείουμε γιατί η Φρίμπουργκ, μην μένουμε στην εικόνα που έχει στο παλατάκι. Στην έδρα της όλα τα παιχνίδια τα παίζει, τα παλεύει και δεν είναι η εικόνα που είχε στο Θεσσαλονίκη. Που ναι. Πέτυχε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη περίοδο, ας πούμε, να βάζει 7 τρίποντα και δεν μπορούσε να ακολουθήσει μετά. Δεν είναι τόσο κακή. Είναι τόσο κακή. Νίκο, ΠΑΟΚ θέματα από εκεί πέρα δεν έχει, έτσι. Είναι όλοι καλά. Ο Μαργαρίτης, εντάξει. Όχι, εντάξει. Πλην του Μαργαρίτη, άλλο ζήτημα δεν υπάρχει. Βέβαια, το πλην του Μαργαρίτη, καλά το λέμε και το αναφέρουμε σαν κάτι που, okay, υπάρχει, αλλά η αντιμετώπιση αυτής της απουσίας είναι δύσκολη. Ναι. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις και τέτοιους αντιπάλους, σίγουρα είναι προβληματισμός μεγαλύτερος. Δηλαδή, ας πούμε, η Βενέτσια έχει ένα παίχτη σαν τον Κάσπερ Βίτμαρ, τον Σλοβαίνο, τον σέντερ, τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον πήρε από την Μπάνβιτ φέτος, ο οποίος εγώ νομίζω δεν ταιριάζει στο παιχνίδι της και δεν έχει καταφέρει να μπει. Τον είχε πάρει λίγο πριν το πρώτο μάτς που τον ομίλων του Τσάμπιονς League παίξει με τον ΠΑΟΚ, τότε ήταν το πρώτο παιχνίδι. Δεν έχει βρει, ας πούμε, τον ρυθμό που είχε στην Μπάνβιτ, ο Βίτμαρ το προηγούμενο καιρό, τα προηγούμενα χρόνια τέλος πάντων. Αλλά είναι ένας παίχτης που είναι ένα κλασικό πεντάρι, που αν βρει τρόπο να το εκμεταλλευτεί η Βενέτσια, δεν ξέρω πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να το αντιμετωπίσει. Έτσι και ο Βίτμαρ είναι ένας παίχτης. Γενικά η Βενέτσια είναι μια ομάδα που είναι αρκετά γεμάτη, το ρόστερ της είναι πολύ καλού επίπεδου και μπορεί να χτυπήσει με ίδια ευκολία και από την περιφέρεια, που όντως εκεί στηρίζει πολλά, στον Χέιν, στον Μπράμος, στον Ντέι που ναι μεν είναι 3-4, αλλά εντάξει είναι παίχτης που μπορεί να απειλήσει από κοντά και από μακριά. Έχει κάποιους φιλούς, αν θυμάστε, και στο πρώτο παιχνίδι που δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Γενικά είναι ομάδα που θα πρέπει εσύ να είσαι σε πολύ καλή μέρα. Και βέβαια για μένα, το είδαμε και με την Τενερίφη, το είδαμε και προχθές το Λαύριο, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει την ομάδα να την έχει χαμηλά, εγώ πιστεύω ότι και πάλι θα κερδίσει. Δηλαδή, αν καταφέρει αυτήν την ομάδα να την έχει στους 70 πόντους, γιατί δεν νομίζω ότι η Βενέτσια μπορεί να την πάει στους 61, 62, 64 πόντους, ναι. Θα πει και την Τενερίφη, ο ΠΑΟΚ θα κάνει στους 65. Okay. Αν λοιπόν την έχεις και τη Βενέτσια εκεί, στους 65-70 πόντους, άντε να το πω έτσι, νομίζω ότι πάλι θα είναι νικητής. Οπότε ουσιαστικά αυτό το κομμάτι είναι που έχει να κάνει, δηλαδή το κομμάτι της άμυνας, το οποίο μπορεί να το παίξει, το έχουμε δει, μπορεί να το έχει οδηγό του στα παιχνίδια. Και βέβαια νομίζω ότι μπορεί να παίξει και σημαντικό ρόλο σε ένα τέτοιο μάτς, ένα παλατάκι που θα είναι ζεστό. Δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε να υπάρξει το κίνητρο στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο να στηρίξει την ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι και οι τιμές πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές στα εισιτήρια. 5 ευρώ ουσιαστικά τα εισιτήρια. Ο φοιτητής και αυτής μπορεί να πάει με 2 ευρώ. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αύριο. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να είναι μια καλή έδρα. Ναι. Το έχουν ανάγκη όλοι. Και η ομάδα το έχει ανάγκη. Η ομάδα πάει καλά, λέω εγώ, αυτόν τον καιρό και αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο που είναι πιο υψηλού επίπεδο από αυτήν. Οπότε το να έχει ένα γήπεδο που θα είναι με καλή ατμόσφαιρα, με ζεστή ατμόσφαιρα, με 3-4.000 κόσμο, λέω εγώ, δεν σου λέω να έχει 6 κεφάκια, 8 και να είναι γεμάτο, νομίζω θα την βοηθήσει πολύ. Και νομίζω ότι σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοια παιχνίδια, μπορεί αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει δηλαδή με μια ωραία ατμόσφαιρα να αντιστρέψει λίγο την κατάσταση. Νίκο, φεύγοντας λίγο και από το αυριανό, λέγαμε και πριν με το Στέργιο για αυτό το βίντεο που έβγαλε η ΚΑΕ, που πήγε χθες ναι. στο μπάσκετ ο Βιερίνιο, ο Πασχαλάκης και ο Ουάρντα. Έχεις πληροφορία, Νίκο, ποιος κέρδισε? Ναι, τι έγινε? Η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Γκος έπαιζε κανονικά. Ναι. Δηλαδή ήταν 5 χαβαλέδες και ο Γκος που δεν θέλει να χάσει ούτε στο 3-3
έπαιζε κανονικά. Ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Βάρντα έχει τέτοια σχέση με τον μπάσκετ, παιδιά. Χθες το έμαθα. Ναι, ο πατέρας ήταν γνωστός. Και υπάρχουν καταγεγραμμένα, δεν ξέρω αν έχουν. Μάλλον θα το παίξει το Power TV. Δεν έβγαλε ακόμα βίντεο από αυτό, Όχι, δεν έβγαλε, αλλά θα το βγάλουμε. Μου είπαν ότι ο Πασχαλάκης έχει καρφώσει δύο φορές. Κάρφωσε. Ναι, ναι. Το Στέργιο, ρε φίλε. Και ο Στέργιος έλεγε ότι βρίσκει ο Πασχαλάκης. Και εγώ έλεγα δεν ξέρω. Εύκολα. Ναι. Κάρφωσε δύο φορές. Και εντάξει, εγώ το είπα κιόλας. Νομίζω ότι ο Πασχαλάκης είναι δύο μέτρα παιδί. Αθλητικός, πολύ δυνατός. Ναι. Είναι εξαιρετική περίπτωση για το 4, πιστεύω. Δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε να μπει μέσα, να πάρει 2 rebound, να κάνει 3-4 foul, εντάξει, να αλλάξει τον ρυθμό. Κακό είναι. Μια χαρά μπορεί να το κάνει. Εσωτερική μεταγραφή, θέλει. Τι φάση. Λεφτά δεν θέλει, έτσι. Ναι. Φαίνεται ότι πολύ σημαντικό κι αυτό. Εντάξει. Οπότε, για να βοηθήσει και για κανένα 2-3, μια χαρά είναι. Είναι η πρόταση του Νίκο Μοσχοβίδη, λοιπόν. Νίκο, στη revanche, αν θα γίνει, που θα γίνει μάλλον. Γιατί θυμάμαι ότι ήταν η υπόσχεση για διπλά παιχνίδια. Ναι. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ τι μπορεί να στείλει σε ένα μάτς που μπορεί να γίνει, ας πούμε, 5x5, ρε παιδί μου. Στο μισό γήπεδο. Καταρχάς, κοίταξε. Ο Πασχαλάκης είχε full μπασκετική εικόνα χθες. Είπαμε σε αυτό. Δηλαδή, το σορτσάκι που φορούσε ήταν Jordan. Δεν άρεσε στο Στέρ γιατί ήταν κόκκινο. Πάει να πει ότι το παιδί, δηλαδή μικρότερα, παλιότερα, ξέρω εγώ, ή όταν έχει χρόνο, μπορεί να μαζεύει τους φίλους και να παίζει και λίγο, έτσι. Ναι. Εντάξει. Για τον Βιερίνα το ξέρουμε ότι είναι, του αρέσει το άθλημα, εντάξει, δεν τον βοηθάει λίγο το κορμί του. Και του Άρντα του αρέσουν τα πάντα, φίλε. Και τέννις πιστεύω θα έπαιζε. Δεν ξέρω εγώ ότι ο μπαμπάς του είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Αιγυπτιακού μπάσκετ ever. Ναι, το έχει πει σε πολλές συνεντεύξεις. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το είχα δώσει σημασία. Έχει πει άλλα τόσα που αυτό είχα πει. Κατάλαβες. Και ο Άρντα έκανε επίσης εντύπωση. Τώρα στέλνει και το άλλο ερώτημα, φίλε. Κόνιαρη. Κάτσε να μας πει ο Νίκος. Εργαλείο. Ποια πεντάδα συνδεματοφύλακα 6 μπορεί να στείλει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ για να μην ξεφτυλιστεί. 5x5 λες πρέπει να γίνει εκείνο, Για να κάνουν, ξέρω εγώ, 3x3 θα παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Ναι. Κοίταξε τώρα. Αμερικανοί να νιώθουν από ποδόσφαιρο, δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είπα και εγώ. Σωστά, λογικά ναι. Λογικά δεν νιώθουν. Ο Γιάννικ δεν ξέρω αν. Εντάξει, η Αγκόλα. Για τέρμα, ρε. Τερματοφύλακα. Ναι. Α, τερματοφύλακα. Χέρια μακριά, ναι, μπορεί να βοηθήσει. Ωραία, για πάμε και στου 5 μέσα, αν γίνει 5x5. Σίγουρα Λίνο. Σίγουρα. Ναι. Είναι γνωστό ότι στην Κέρκυρα τα παιδιά μέχρι και κρίκετ παίζουν. Ναι. Είναι γνωστό αυτό. Είναι, το μοναδικό σημείο της Ελλάδας που παίζεται κρίκετ. Και χάντμπολ είναι πολύ καλή στην Κέρκυρα επίσης, από όσο ξέρω. Οπότε λογικά και από μπάσκετ νιώθουν και από ποδόσφαιρο. Ωραία. Λίνος είναι ο ένας. Ζάρας είναι ο ένας, γιατί εντάξει, το παιδί νιώθει γενικότερα από ΠΑΟΚ, οπότε είναι ποδοσφαιρικός. Τσόχλα σίγουρα. Α, ναι. Σίγουρα Τσόχλα. Ναι. Σίγουρα Τσόχλα. Κόνιαρης που είναι εργαλείο και ποιον ακόμα. Βάλε ένα Χάτσερ. Όχι. Γιατί ρε παιδιά. Νίκο, πιστεύεις ο Τέπιτζ δεν έχει μια φλέβα μέσα του να μπορεί να κλωτσίσει την μπάλα. Σωστά. Όχι ρε παιδιά, δεν ταιριάζει ο Τέπιτζ στο 5x5. Σέρβος είναι, δηλαδή. Δεν συμφωνώ. Τα πάντα κάνουν. Από πόλο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Κάτι θα νιώθει, ναι. Λίγο θα νιώθει τον μπάλα, όντως. Δηλαδή τι να περιμένω από τον Γκάρετ, ας πούμε. Καλά, μπορεί να. Μπορεί να μην ξέρει κάτι το ποδόσφαιρο, Γκάρετ, φίλε. Να του πεις φούτμπολ για να καταλάβει το άλλο. Α, με το πεπόνι. Ναι. Δεν έχουμε αφήσει κάποιον έξω. Αν χρειαστεί μια αλλαγή, νομίζω. Αθηναίου Σίγουρα. Και δεν έλεγα το Μωρέρα που είναι ο πιο ψηλός, εντάξει, νομίζω βγήκε. Εντάξει. Δύσκολα θα είναι πάντως. Αλλά σίγουρα ωραία η χθεσινή αναμέτρηση. Ξαναλέω, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το βίντεο στο PAOK TV. Να μάθουμε και το τελικό σκορ και να δούμε και τα καρφώματα του Πασχαλάκη. Ναι, ρε φίλε, δεν το ήξερα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Και δύο κιόλας. Κέρας ο Πασχαλάκης. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία φάση. Ήταν ωραίο σκηνικό. Είναι αυτό που πλέον με τα social media πραγματικά μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά πράγματα και να τα δώσεις έτσι έτοιμα στον κόσμο για να καταλαβαίνει, ξέρεις, πώς είναι οι ομάδες μέσα και όλα αυτά. Δηλαδή τώρα αυτό το σκηνικό χθες ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο, ας πούμε, που αν δεν υπήρχαν τα social media, για παράδειγμα, που συζητάμε τώρα, μπορεί να το μαθαίναμε κάπως. Πώς θα το μεταφέρουμε εμείς από το ραδιόφωνο αυτό, δηλαδή θα έχει το ενδιαφέρον. Έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει, Νίκο, κάποια στιγμή και κανονικός αγώνας ανοιχτός για τον κόσμο, εντάξει. Εγώ θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Σε μια εορταστική περίοδο, όπως είναι για παράδειγμα τώρα το Χριστουγέννου. Ναι. Δεν θα ήταν άσχημο, δηλαδή. Τέτοιες ιδέες μπορεί να υπάρχουν πολλές. Το θέμα είναι κατά πόσο υλοποιήσιμες, ας πούμε. Αυτή ήταν υλοποιήσιμη. Και γενικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να περάσει, όχι μόνο μπασχετικός, γενικά ένα προφίλ έτσι ωραίο, οικογενειακό του όλου του συλλόγου. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, και στο μάτι με τον Άρη στο μπάσκετ, όλος ο σύλλογος ήταν εκεί.
Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πολλές φορές η ομάδα μπάσκετ όταν βολεύει το πρόγραμμα τέλος πάντων και υπάρχει χρόνο σε κάποιο ποδοσφαιρικό σημαντικό παιχνίδι, είναι και αυτή εκεί. Ή τέλος πάντων μέλη της ομάδας μπάσκετ. Έτσι. Ναι. Και πολλές φορές στα ξεκινήματα, όταν έρχονται κάποιοι ξένοι παίχτες, παίρνουν λίγο κλίμα από την Τούμπα και τι σημαίνει πάω. Ωραία είναι όλα αυτά. Μακάρι να γίνονται και να εξελιχθούν κιόλας. Έτσι τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι παραπάνω μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνουν και περισσότερα πράγματα. Νίκο, υπάρχει κάποια αντίδραση, αν μπορούμε να πούμε η πρώτη, μια άποψη για την κλήρωση με την Κίμη από την ομάδα? Κοίταξε, χθες και από τον Τέρι Ζουνατζίδη που ήταν στην κλήρωση και στη συνέχεια από τον Ηλία Παπαθεοδόρου, βλέπουν όλο το κίνδυνο που υπάρχει. Έτσι, από τη στιγμή που δεν έπεσε ο ΠΑΟΚ πάνω στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, βλέπουν όλη αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία, την οποία οι ίδιοι δημιούργησαν. Έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ στα προημιτελικά και στα ημιτελικά είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια παρουσία στο τελικό, που χαμογέλωσε λίγο και η κληρωτήτα που το έφερε την Κίμη, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και χθες, η κλήρωση έγινε χθες και το παιχνίδι είναι 13 Φεβρουαρίου, δηλαδή μιλάμε για δύο μήνες μετά. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν το μάτς γινόταν τώρα, ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε αέρας. Έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες. Ναι, σε δύο μήνες από τώρα δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Και επειδή μιλάμε για ένα μάτς, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι λάθη εκεί πέρα δεν επιτρέπονται. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να περάσει, στην ίδια λογική του ένα μάτς που λέω, είναι και ο τελικός μετά. Ένα μάτς είναι. Ναι. Και ο τελικός. Μέρες και μπορεί να γίνουν όλα. Ακριβώς. Απλά είναι ένα ζήτημα λίγο. Τέλος πάντων, είναι πολύ μακρινάστο, δεν το συζητάμε. Γιατί ο τελικός είναι μετά από 4 μέρες. Ναι. Αν η ΟΚ είναι τόσο έτοιμη να διοργανώσει τελικό μέσα σε 3 ημέρες, από τη στιγμή που θα βγει το ζευγάρι, εγώ θα πω μπράβο. Okay. Το αναφέρω τώρα, έχουμε ακόμα 2 μήνες μπροστά μας. Έχουμε, Νίκο, και ένα μήνυμα στην κουβέντα που κάναμε από το Ιβιτσόσκυλο. Κόνια Ρισλίνο Στέπι Τζάρα Αθηναίου. Βάζει τον Αθηναίο μέσα. Ρε, φίλε, ναι, σωστό. Ναι, τέρμα Μορέιρα και διπλό μέσα στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΚΑΕΟΛΕ. Βλέπεις το διευκρινίζει, πάω καεόλε. Καλό. Το Αθηναίο, ρε φίλε, νέο, δεν το σκέφτηκα. Εγώ τον είπα αλλαγή, το Ιβιτσόσκολο το βάζει στη βασική πεντάδα, προφανώς καταξέρει παραπάνω. Ναι, εγώ έβαλα το Λίνο λίγο σαν κορμί, κατάλαβες πώς να σου πω, σαν τον Βέρμπλουμ ένα πράγμα. Ναι. Αυτό. Ωραία. Καλή ιδέα του πάντως. Ωραία. Αυτά, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα αύριο. Καλή συνέχεια. Και μέσα από το ΠΑΟ 24 το απόγευμα. Και δηλώσεις και υλικό προπόνηση. Και θα έχει νομίζω και εκεί διάφορα πράγματα. Αύριο είναι, θα αναφερθούμε λεπτομερώς στο παιχνίδι της ομάδας βόλεϊ στο Μελίνα Μερκούρι στις 6. Νοκάουτ, ημιτελικός του League Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ απαιτητικό παιχνίδι, αλλά και παιχνίδι που μπορεί να δώσει όθηση στην ομάδα. Εντάξει. Και πρέπει ο ΠΑΟΚ πλέον να δείξει και το καλό του πρόσωπο. Αυτό που περιμένουν όλοι. Γιατί όλοι σημειώνουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλά περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Καλείται αύριο σε πρώτη φάση να το δείξει. Είναι ένα μάτς ευκαιριών και πρόκληση. Και όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας. Λοιπόν, πες μου αγάπη 5 νούμερα. Κάτσε να κάνω μια τελευταία ανανέωση. Από το 1 μέχρι το 17. 2. Ναι. 10. 7. 14. 2, μισό. 2, 10, 7. 14, 17. Λοιπόν, Μωραΐτης Σταμάτης, το κινητό σε 6-24. Μιχάλης Τζιόλας, το κινητό σε 0-0-7. Ζουμπουρίδης Νίκος, το κινητό σε 117. Νικολαίδου Μαριάννα, το κινητό σε 5-27. Και Ιορδανίδης Γιώργος, το κινητό σε 6-75. Μωραΐτης Σταμάτης, Διόλας Μιχάλης, Ζουμπουρίδης Νίκος, Νικολαίδου Μαριάννα, Ιορδανίδης Γιώργος από ένα εισιτήριο για το αυριανό μάτσο του ΠΑΟΚ με τη Βενέτσια. Θα ειδοποιηθείτε εντός των επόμενων λεπτών από τη γραμματεία του Λίμπερο. Θα από εμάς, μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον ένα και μοναδικό Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3 για να γίνετε σοφότεροι και για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά σας και στοιχηματικά και αθλητικά και πολιτικά και κοινωνικά και τα πάντα όλα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.